επιτέθηκαν έτσι τη νύχτα στα γραφεία της Παγκύπριας Τεχνίας Ισότητα στη Λευκοσία. Αυτοί οι νυχτοβάτες έβαψαν με σπρέι έναν από τους τοίχους του κτηρίου, γράφοντας συγκεκριμένα: αν κοπούν οι μετακινήσεις, θα αρχίσετε μετακομίσεις. Προφανώς ένα μήνυμα απειλής. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του αστυνομικού κλάδου της Τεχνίας Ισότητα, τον Νίκο το Λοϊζίδη. Καλημέρα, κύριε Λοϊζίδη. Καλημέρα, κύριε Μητρούλη. Καμιά φορά όταν υπάρχουν και αυτά στο παιχνίδι, ξέρεις, είναι να τα περιμένει κάποιος όλα αυτά. Προφανώς αναφέρονται σε εσάς, στην αστυνομία. Κοιτάξτε, δείτε, οι αστυνομικοί που την ημέρα που γράφονται αστυνομικοί, τα ζουν αυτά καθημερινά. Ναι. Για μας δεν ήταν κάτι που ήταν απρόπτο ή δεν περιμέναμε ότι σε κάποια φάση θα ερχόταν αυτού του είδους η απειλή. Να μην ξεχνάμε ότι παίρνουν θάρρος κάποιοι από το εδώ πήγαν να μας φημώσουν αξιωματούχος, ναι, του κράτους. Άρα γιατί να μην πάρουν θάρρος και κάποιοι άλλοι. Δεν τα κατάφεραν, τα κατάφεραν να σας φημώσουν. Κύριε Δημητρούλε, βάζετε μου η έρευνα. Είμαστε και εμείς ανάρμοστοι. Άρα, αν κρίνουμε που τους ανάρμοστους είναι να μου γίνεται, νομίζω κύριε Δημητρόπουλε. Λοιπόν, η θρασίδηλη αυτή. Η θρασίδηλη αυτή. Το βράδυ έγινε αυτό. Ναι, το βράδυ έγινε αυτό, αλλά να τους πω ότι δεν μας αγγίζουν αυτά. Αυτά για μας είναι φυσιολογικά, τα περιμένουμε. Τα καταδικάζουμε προφανώς. Θα είμαστε ακόμη πιο αληθινοί με επιχειρήματα και το τι πρέπει να γίνει. Και αν δεν αρέσουν οι αλήθειες σε κάποιους ή αν δεν έχουν συνηθίσει να ακούνε οι αλήθειες κάποιοι, έτσι να αλλάξουμε, κύριε Δημητρόπουλε. Τα πράγματα είναι απλά. Και αν είναι για το ποδόσφαιρο που το εγγράψαν, προφανώς για το ποδόσφαιρο που το εγγράψαν, να τους πω ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ο κόσμος. Στους ανθρώπους που είναι φίλαθλοι και στους υπόλοιπους που χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο για να βγάζουν αποθυμένα μέσα από ουσίες. Και ας πω κάτι, εγώ πάνω με όπλα, πάνω με ανθρώπους νονούς, εμπριστικές δηλώσεις στο διαδίκτυο, βρυσίματα, ναυτικές φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών για να τους σκοτώσουν από πριν με μένος και μίσος, αυτό δείχνει το ποιοι είναι οι οπαδοί κάποιων σωματείων. Οι οπαδοί σε εισαγωγικά, που όλα τα σωματεία έχουν ιστορία και στη σημερινή σύσκεψη, αφού θέλετε να προχωρήσουμε βέβαια περισσότερο, σήμερα στη σύσκεψη, να καθίσουν οι προέδροι και να δαχτυλοδείξουν ποιοι είναι οι φιλάθλοι τους και ποιοι είναι οι τραμπούκοι τους. Και αν θεωρούν ότι θέλουν να τα ρίξουν στην αστυνομία, ότι κάνουν αυτούς τους διαχωρισμούς, να τους πω το εξής. Θα θρηνήσουμε θύματα. Και τα θύματα δεν μπορεί να είναι μόνο αστυνομικοί, ναι, θα είναι και αθώοι πολίτες που, ναι, θα πάσουν στο γήπεδο απλά να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχει κατά καιρούς και πάρα πολλοί κόσμος λέει ότι η αστυνομία χρησιμοποιεί πολλές φορές υπέρμετρη βία. Και υπάρχουν καταγγελίες για ξυλοφορτώματα πολιτών, κάποιες φορές δεν μιλάει για το ποδόσφαιρο μόνο, κάποιες φορές ανέτεια σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε κάποιες συλλήψεις, στα γήπεδα επίσης. Η αστυνομία χρησιμοποιεί ανάλογη βία. Και αν θεωρούν κάποιοι ότι όταν σε πυροβολά ο άλλος με ναυτική φωτοβολίδα ή σου ρίχνει μολότοφ, η ανάλογη βία ποια είναι όταν είναι από πυρά φόνου? Γιατί στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε για το γήπεδο. Ή στο δρόμο, αν ο άλλος τραβά μαχαίρι ή ο άλλος κρατεί πιστόλι, ποια είναι η ανάλογη βία? Κύριε Δημητρόπουλε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και θα πω ότι έχει αλλάξει ο νόμος για όποιον κάνει ψευδείς καταθέσεις ή δίνει ψευδείς πληροφορίες στην ΑΔΙΠΑ για τους αστυνομικούς πλέον. Πρόσφατα, μάλιστα. Και να στείλω και το μήνυμα στους αδέρφους, οι οποίοι, στους αδέρφους αστυνομικούς της πρώτης γραμμής γενικά, οι οποίοι ήδη στο εμπαρόδο είναι πλέον με χαμηλή ψυχολογία και αυτοεπίθεση, να τους πω ότι η στήριξη έρχεται από τη συντεχνία τους. Έχουμε νομικούς συμβούλους πλέον, 24 ώρες το 24ωρο, να μην φοβούνται τίποτε, να κάνουν τη δουλειά τους, τι πρέπει να κάνουν απέναντι στους παράνομους, για να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των νομοταγή πολιτών, και να μην φοβούνται τίποτε, και είμαστε δίπλα τους. Αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν τους εμπνέει πλέον η ηγεσία. Δεν έχουν στήριξη πλέον από την ηγεσία ψυχολογικά, αλλά και στήριξη εμπράκτως. Είναι η συντεχνία τους εδώ να τους στηρίξει, να επιβάλλουν τον νόμο όπως πρέπει και όταν πρέπει και εκεί που, ναι, πρέπει, κύριε. Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή έγινε τα επεισόδια προχθές, σηκώθηκε σκόνη την επόμενη μέρα, κινητοποίησης, κόντρα στις σκέψεις, πόλεμος μεταξύ αστυνομίας ΚΟΠ, ηγεσίας ΚΟΠ. Τελικά σαν να καταλάγεσαι, δεν ακούγεται τίποτα τώρα. Σαν να πέρασε όλο αυτό. Έγινε κάτι. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, κατ' εμέναν 4-5 προϋποθέσεις που πρέπει να στείλουμε ήδη
εγγράφος της ΚΟΠ πριν τη σημερινή συνεδρία, όπου να καταθέσουμε κάτω 4-5 πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλιώς αν δεν γίνουν, δεν θα υπάρξει μετακίνηση φιλάθλων, όπως για παράδειγμα οι περιφράξεις γύρω από τα γήπεδα, το CCTV, ηλεκτρονικό σκανάρισμα της κάρτας φιλάθλου, το μητρό να βρίσκεται στο γήπεδο την ώρα που διεξάγεται το αγώνα της κάρτας φιλάθλου, να κλείνουν τα υπόλοιπα εισιτηρίων 24 ώρες προηγουμένως. Όλα αυτά, κατ' εμένα, κατά τη συντεχνία μου, θα πρέπει να τα αποστέλλαμε ως προϋποθέσεις για να μπορέσει να συνεχιστεί η μετακίνηση οπαδών. Ως που να τα κάνουν. Δεν το εστήλαμε. Σε αυτό το πράγμα για μένα δεν έβαλαμε κλειό γύρω από την απόφαση που θα βγάλει η ΚΟΠ. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν περιμένω από την ΚΟΠ να κάνει κάτι με τις ποινές της. Ναυτική φωτοβολίδα που σκοτώνει άνθρωπο, 10.000 ευρώ πρόστιμο. Τόσο αξίζει η ανθρώπινη ζωή για κάποιους. Ναι. Αφού τόσο αξίζει η ανθρώπινη ζωή για κάποιους, χθες, κύριε Δημητρόπουλε, παρολίγο να είχαμε τρεις μακαρίτες συναδέρφους. Να λέμε ομάδα πράγματα. Δεν ξέρει να κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Από εκεί και πέρα, ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες τους. Έχουμε και εμείς τα λάθη μας, για να μην ακουγόμαστε ότι η αστυνομία εμείς τα κάνουμε όλα τέλεια. Φυσικά έχουμε τα λάθη μας τα επιχειρησιακά. Φυσικά κάναμε την περασμένη εβδομάδα, δεν έπρεπε να επιτρέψουμε να γίνει ταυτόχρονα εκείνη η πορεία που μας εσπατάλησε 120 αστυνομικούς στη Λεμεζό, ταυτόχρονα με τον αγώνα. Φυσικά έχουμε και εμείς τους δικούς μας λάθος προγραμματισμούς, αλλά έτερον εκάτερον. Όσον αφορά, κύριε Δημητρόπουλε, για να το πω το μήνυμα. Εάν δεν τα αλλάξουν, έχει έτοιμα τα νομοσχέδια ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι να τα αλλάξουν. Προειδοποιούμε τα αλλάξουν. Νομοσχέδια, εάν δεν αλλάξουν τον τρόπο στην ΚΟΠ, ναι, για μετακίνηση οπαδών και να βάλουν το μαχαίρι στο κόκκαλο, τα δύο νομοσχέδια ο Υπουργός τα έχει έτοιμα. Το ένα είναι περνούν τα συφή κάτω από τη σωματεία και το άλλο είναι περνάει η διαταγή για μετακίνηση οπαδών κάτω από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εάν δεν τα αλλάξουν, και να σας πω κάτι, επειδή μας έφεραν στην κόκκινη γραμμή, όχι μόνο θα τα στηρίξουμε. Όχι μόνο θα τα στηρίξουμε όταν έρθουν στη Βουλή. Θα μπούμε μπροστά για να πείσουμε και τους βουλευτές ότι πλέον παίζονται ανθρώπινες ζωές. Άρα ναι, είναι εκεί, ιδού η ρόδος, ιδού και το πείδημα. Η Βουλή, στις διάφορες επιτροπές που έχει θέματα αστυνομία, σε καλή ως συντεχνία. Ναι, βεβαίως, εδώ και χρόνια. Ο αρχηγός όχι όμως, δεν έχετε επαφή. Όχι, δεν έχουμε επαφή με τον αρχηγό, γιατί μας θεωρούν ότι όταν λες αλήθειες ή όταν στέλνεις γραπτός κάποια αιτήματα να γίνουν για την αστυνομία, θεωρούν ότι θα γραφτούν και οι 5.000 αστυνομικοί κοντά μας. Δεν ξέρω, είναι εταιρείες που έχουμε. Εμείς σε συντεχνία που έχουμε, δεν έχουμε εταιρείες. Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης είχατε καμία επαφή? Ναι, τυπικά. Ναι, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης είχαμε τυπικά επαφή. Είχαμε μια συνάντηση 18 λεπτών όταν διορίστηκε. Περιμένουμε, αναμένουμε να μας ξανακαλέσουν για να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, να τα πείτε από κοντά εσείς, μήπως βρούμε λύση στο πρόβλημα εμείς. Μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Μόνο κάτι. Παρακαλώ, κύριε Λοζίδη. Θέλω να πω ότι μετά την αποφάση χτες για το Γενικό Ελεκτήμιο, που δεν θα σχολιάσω την αποφάση, είτε αρνητική είτε θετική, η Κύπρος μπαίνει σε μια πορεία μέχρι τις βουλευτικές του 26 σε ανησυχία έντονη. Θα γίνουν πάρα πολλές διαδηλώσεις. Το περιμένουμε και θέλω να στείλω το μήνυμα ότι η αστυνομία εμείς είμαστε μέσα στη μέση και πρέπει εμείς η δουλειά μας είναι να διατηρούμε την τάξη. Να το πω του κόσμου, να το ακούσουν όλοι, ότι είμαστε όλοι μια χώρα, συμπατριώτες, και να επιδείξουν όλοι την απαραίτητο, την απαραίτητη λογική. Αυτό θέλω να πω. Έχετε πληροφορίες ότι μπορεί να έχουμε επεισόδια δηλαδή? Είναι εκτίμηση, κύριε Δημητρόπουλε, επειδή πιάνουμε τον παλμό και θεωρώ ότι θα έχει πάρα πολλές διαδηλώσεις. Η αστυνομία θα είναι μέσα στη μέση μέχρι τις βουλευτικές του 26. Αυτό το πράγμα θα επαναλαμβάνεται. Και θέλω να πω σε όλους ότι είμαστε όλοι συμπατριώτες, να κάνει ο καθένας τη διαμαρτυρία του μέσα στα πλαίσια τα νόμιμα, γιατί είμαστε μέσα στη μέση και εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την τάξη. Και να πω στους συναδέλφους ότι πρέπει να αντέξουμε την πίεση σε όλα τα μέτωπα. Οργανωμένο έγκλημα, μεταναστευτικό, καθημερινή παραβατικότητα. Εμείναμε μόνοι μας να αντέξουμε, να διατηρήσουμε τον νόμο και την τάξη σε αυτήν τη χώρα. Δύσκολο επάγγελμα διαλέξετε. Δύσκολο, αλλά αν κάποια πράγματα γίνονταν εδώ και χρόνια, αυτός ο οργανισμός που ονομάζεται αστυνομία θα ήταν ακόμη κατά 50% καλύτερος και ο πολίτης πλέον θα ήταν περήφανος για μας καθημερινά, όπως θα έπρεπε να είναι για το έργο που παράγεται στην πρώτη γραμμή, κύριε Δημητρόπουλε. Λοιπόν, κύριε Λοζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Επίσης. Εμείς θα πάμε στο ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, γιατί τα ρίχνουμε.